Ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Παπαγεωργίου θα ξανάρθει. Ωραία. Κοιτάξτε, υπάρχει μία μέθοδος για να απαντάει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Ό,τι και αν ρωτάμε, ελέγχοντας κυβερνητικές πράξεις και παραλήψεις, η απάντηση είναι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είσαστε κακοί άνθρωποι. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ θέλετε το κακό της χώρας. Δεν θα ξεφύγετε έτσι από τα συγκεκριμένα. Σας έχουμε βουτήξει από το λαιμό, με τη μεταφορική έννοια του όρου. Και σας ρωτάμε. Εδώ και χρόνια αποφάσισε η Κομισιόν ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάστηκε την ίδια μέρα με απευθείας ανάθεση από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Δεκέμβριος του 3 στην Ελληνικός Χρυσός Σιβερόντων Μπόμπολα η συγκεκριμένη επένδυση με όλα τα δικαιώματα ήταν σκανδαλώδης κρατική ενίσχυση. Αγωνιστήκατε να μην πάρει τα λεφτά το δημόσιο που η Κομισιόν οριστικά και τελεσίδικα είπε ότι χρωστάει να πάρει πίσω το δημόσιο από τον ιδιώτη. Και τον Ιούνιο του 12, κύριε Παπαγεωργίου, αναγκαστήκατε, ξεφωνημένοι πια από τα πράγματα, να ζητήσετε από τη ΔΟΗ μεγάλων επιχειρήσεων να ζητήσει πίσω 21,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μηταράκης μόλις όσο λείπατε είπε ότι απαντήσατε στο ερώτημά μου αν τα πήρατε. Απαντήσατε. Τα πήρατε. Ή τα παίρνετε μόνο από το μισθωτό, το συνταξιούχο και τον άνεργο. Κι αν δεν τα πήρατε, ποιος φταίει γι' αυτό. Υπάρχουν ευθύνες, πολιτικές, ενδεχομένως και ποινικές. Δεν φταίει κανείς. Απάντηση παρακαλώ. Δεύτερον, όταν μια επένδυση με τα δικαιώματά της και έτσι όπως θωρακίστηκε από τα σκανδαλώδη προνόμια που συνόδευσαν αυτή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων φτάνει λίγα χρόνια μετά να κοστίζει 200 φορές από ότι το δημόσιο την έδωσε στο ελληνικό, στην Ελληνικός Χρυσός 11 εκατομμύρια ευρώ το Δεκέμβριο του 3 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα κατά την εκτίμηση των ίδιων χρηματιστηριακή εκτίμηση 200 φορές επάνω σημαίνει ότι τους πρημοδοτήσατε με μπόνους διαπλοκής. Χθες η New York Times, ελπίζω να μην τους καταγγείλει η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και αυτούς ως μίσθαρνο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η ανάκαμψη στην Ελλάδα εμποδίζεται από τους Έλληνες ολιγάρχες. Ένας από τους ολιγάρχες είναι ο βασικός μέτοχος που πήρε το Δεκέμβριο του 3 με τους όρους που είπα την Ελληνικός Χρυσός. Αυτά εμποδίζουν κύριε Μηταράκη την ανάπτυξη, μια ανάπτυξη η εποφελία του τόπου και του λαού. Μιλάτε εσείς για ανάπτυξη που υλοποιείται χέρι-χέρι με τον Πασόκ και εσχάτως με τη Δημάρ, μια πολιτική που προγραμματίζει ύφεση και υλοποιεί ύφεση της τάξης του 25%. Εσείς που έχετε την άξη στην ανεργία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο 26% και σύμφωνα με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ στο 30%. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη και γι' αυτό είμαστε εναντίον της διαπλοκής, της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας. Αλλά θέλουμε από τον πλούτο να ωφελείται ο τόπος και θέλουμε μια ανάπτυξη ισόρροπη και βιώσιμη. Μεταλλευτικός κώδικας. Αυτή η σκανδαλώδης ρύθμιση των κυβερνήσεών σας που παραμένει να έχει μηδέν έσοδα ως ρόγιαλτης το δημόσιο από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Δεν σχολιάστηκε. Τι μας είπε ο Υπουργός ανταυτού. Σε ένα νόμο του 12 ψηφίστηκε η δυνατότητα να υπάρχουν τέλη από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αλλά η υπουργική απόφαση που θα ορίζει πόσα είναι τα τέλη ακόμη δεν έχει βγει. Πού είναι οι απαντήσεις λοιπόν. Οι απαντήσεις διαπράξεων και παραλήψεων είναι, λυπάμαι που το λέω κύριε Παπαγεωργίου, ότι μιλήσατε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και όχι ως εκπρόσωπος του δημοσίου συμφέροντος. Τι παραπάνω θα έλεγε αν ερχόταν εδώ ο Καναδός ή ο Έλληνας συνεταίρος του.
Και τώρα όσον αφορά την τρικομματική συγκυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που σας υποστήριξε 100%. Η Δημάρ είπε ναι μεν αλλά, διότι η Δημάρ Κεντρικής Μακεδονίας, κυρία Φούντα, είναι ομόφωνα εναντίον αυτής της επένδυσης. Εσείς ως κόμμα εδώ, ως κοινοβουλευτική ομάδα, τι λέτε? Η δε απούσα κυρία Χριστοφουλοπούλου έβαλε διάφορες ενστάσεις, είπε 10 αν αυτό, αν το άλλο, αν το άλλο, θυμίζοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι και η γιαγιά μου, αν είχε καρούλια, θα ήταν τρόλεϊ. Με συγχωρείτε, κυρία. Δυστυχώς δεν είναι κανείς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να απευθυνθώ και στο κόμμα αυτό. Χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία την υλοποιήσατε αυτή την πολιτική. Χέρι-χέρι. Δεκέμβριο του 3 υλοποιήθηκε η μεταβίβαση. Μια πενταετία καραμαλή έστρωσε το έδαφος. Εξαφανίστηκε η αρνητική εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρακάνθηκαν οι γνώμες όσων επιστημόνων ήταν. Και μη μου λέτε, κυρία Ασημακοπούλου, οι κρατικές υπηρεσίες. Οι κρατικές υπηρεσίες έβγαλαν και τις σκανδαλώδεις γνωματεύσεις για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Και με αυτές τις κρατικές εκτιμήσεις, οι οποίες τώρα έχουν οδηγήσει στο εδόλιο διάφορους, οργανώθηκε αυτό το σκάνδαλο της μεταβίβασης στο λεγόμενο ιερό. Υπάρχουν λοιπόν θέματα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, 4/12, πριν λίγες ημέρες, φωτογραφία, θα σας την καταθέσουμε, δείχνει ότι τρώνε το δάσος και ανοίγουν ένα δρόμο οι ιδιώτες, που δεν προβλέπεται από καμία εγκριτική απόφαση. Όταν τους τα έχετε δώσει όλα, παίρνουν κι άλλα από τη σημαία. Και το ερώτημα είναι, οι ίδιοι λογαριάζουν ότι θα έχουν ένα κέρδος σε αυτή την επένδυση 25% του τζίρου. 25% του τζίρου, καθαρό κέρδος. Δεν θέλετε τη δική μας εκτίμηση που λέει ότι αυτή η επένδυση είναι λάθος, με τους όρους που γίνεται θα ζημιώσει την τοπική οικονομία, θα ζημιώσει το περιβάλλον, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Γιατί όταν πουλήσατε 11 εκατομμύρια ευρώ και τώρα κάνει 2,5 δις, δεν διεκδικείτε μια αναθεώρητηση της σύμβασης σε όλους τους τομείς? Απασχόληση, υγεία, περιβάλλον, συμμετοχή στα κέρδη, τεχνολογία. Μας είπατε για την Ιακαρία Τίξη και κλείνω με αυτό. Σας το είπαν και κόμματα της συγκυβέρνησης. Όχι μόνο ο κακός ΣΥΡΙΖΑ που έχει κακούς ανθρώπους, που θέλουν φωνασκίες και τα λοιπά. Ακαρία Τίξη. Ναι, και τις μέλισσες. Λοιπόν, ακαρία τίξη, βιομηχανική κλίμακα. Μπορείτε να μας πείτε μια χώρα που έχει εφαρμοστεί? Ένα ορυχείο που να βγάζει καθαρό χρυσό? Πουθενά. Αυτό που βγάζει όπου έχει εφαρμοστεί είναι ένα μείγμα που έχει κι άλλα μέταλλα. Και μετά έρχεται το κυάνιο. Όχι και μετά ήρθαν οι μέλισσες, κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Μετά έρχεται το κυάνιο. Όχι, σας το λέω ολόκληρο. Από σεβασμό. Και σας παρακαλώ, επειδή είσαστε νέα βουλευτής, και εσείς να σέβεστε μια παράταξη που την τίμησε με το 27% ο ελληνικός λαός περισσότερο. Και όχι να υβρίζετε, δείχνοντας και ένα έλλειμμα σοβαρότητας και ήθους. Ευχαριστώ.